إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدلل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الحدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور المحدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد سافتدت حتى كوثا براسهمز لكفالة ستريا أبو كتاب التوحيد طفلية المونوثيزمو تشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب سي تشيخ بن ثيمين أبو طوال قول المفيد كفالة ستريا Και σε αυτό το κεφάλαιο θα δούμε την μαγεία, τα μάγια και πώς συνδέονται με τον πολυθεϊσμό και την ειδολολατρια. Γλωσσολογικά, η μαγεία έχει να κάνει με το οτιδήποτε επηρεάζει κάποιον στα αόρατα, στα κρυφά. Είτε τον επηρεάζει θετικά, δηλαδή ως προς όφελος, είτε επηρεάζει ως προς την βλάβη, ως προς το να του κάνει κα, να, να, γίνει κακό. Και αυτό είναι και η πιο γνωστή μορφή. Θεολογικά ή μπορούμε να πούμε νομολογικά, η μαγεία χωρίζεται σε δύο κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία είναι τα ξόρκια, τα φυλαχτά, και άλλα παρόμοια πράγματα τα οποία χρησιμοποιούν οι μάγοι έτσι ώστε να υπηρετήσουν τα δαιμόνια. Και αυτή η υπηρεσία προς τα δαιμόνια γίνεται πολλές φορές με κάποιον τρόπο που ο μάγος μπορεί να μην το καταλάβει, να μην το αντιληφθεί, να μην το συνειδητοποιήσει έμεσα ή άμεσα με αντάλλαγμα μια υπηρεσία να δεχθεί μια υπηρεσία. Να βλάψει δηλαδή ο μάγος κάποιον. Να του κάνει κακό. Και διευκρίνηση σε αυτό το σημείο. Κανένας δεν παθαίνει τίποτα παρά μόνο με την άδεια του Allah. Και αυτός είναι ένας τύπος μαγείας. Ο πρώτος τύπος μαγείας. Ο δεύτερος τύπος μαγείας, η δεύτερη κατηγορία, είναι... Αυτά τα μάγια που γίνονται με φάρμακα με ουσίες ναρκωτικά, βότανα και άλλα έτσι παρόμοια αυτά επηρεάζουν το μυαλό επηρεάζουν το σώμα αυτού που έχει υποστεί μάγια και συμπεριφέρεται περίεργα και αυτή η περίεργη συμπεριφορά μπορεί να φτάσει και σε βαθμό που μπορεί ο άλλος να χάσει τα λογικά του ή μπορεί ακόμα να κάνει κακό στον εαυτό του να αυτοκτονήσει για παράδειγμα Αυτές λοιπόν είναι οι δύο κύριες κατηγορίες της Α, μαγείας και από αυτές τώρα τις δύο η πρώτη που αναφέραμε είναι κούφρ, είναι απιστία αυτή η κατηγορία με τα ξόρκια, τα φυλαχτά η κατηγορία αυτή που υπάρχει υπηρεσία προς τα δαιμόνια με αντάλλαγμα μια α, α, να ωφεληθεί ο μάγος για να κάνει κάτι προς τον άλλον αυτό είναι κούφρ, είναι απιστία αυτός που βρίσκει ευχαρίστηση σε αυτή την κατηγορία την πρώτη τίθεται εκτός Ισλάμ. Λειτουργεί αυτή η κατηγορία ως ακυρωτικό του Ισλάμ για κάποιον. Για ποιο λόγο, διότι αυτό το άτομο έχει μπει στη διαδικασία να προσφέρει υπηρεσίες στα δαιμόνια. Και αυτές οι υπηρεσίες δεν μπορούν να γίνουν παραμονο μόνο με έναν τρόπο λατρευτικό. Είτε το αναγνωρίζει, είτε το καταλαβαίνει ο μάγος, είτε όχι. Και εφόσον έχει αποδοθεί λατρεία σε κάποιον άλλον εκτός από τον ΟΛΛΟΑ Τότε αυτό είναι, είναι πολυθεϊσμός, είναι είδωλο λατρεία Τώρα για την δεύτερη κατηγορία μαγείας Η οποία γίνεται με βότανα και φάρμακα, με ουσίες όπως είπαμε Οι ολαιμά διαφωνούν για το αν πρόκειται για κούφρο Ή για μεγάλη αμαρτία Αν πρόκειται δηλαδή για απιστία ...ή απλά αν πρόκειται για ένα μεγάλο αμάρτημα. Η πιο σωστή άποψη από τις δύο που βασίζεται στις αποδείξεις των κειμένων... ...είναι ότι σε αυτή τη δεύτερη κατηγορία δεν υπάρχει κούφρο, δεν υπάρχει απιστία. Δεν υπάρχει πολυθεϊσμός... <coughs> ...διότι δεν περιέχεται σε αυτή την κατηγορία αυτή η λατρευτική υπηρεσία όπως περιέχεται στην πρώτη. Παρ' αυτά όμως θεωρείται μεγάλη αμαρτία σε βαθμό που κάποιος εάν πιαστεί να κάνει αυτό την δεύτερη κατηγορία μαγείας πιαστεί με αποδείξεις τότε κινδυνεύει και με την θανατική ποινή για ποιο λόγο μελετάμε την μαγεία στο βιβλίο του μονοθεϊσμού πως σχετίζεται με τον μονοθεϊσμό σχετίζεται διότι η μαγεία και αυτό αφορά την πρώτη κατηγορία που αναφέραμε περιέχει υπηρεσίες και προσφορές άμεσα ή έμεσα με τον ένα τρόπο ή στον άλλον σε άλλους εκτός του Allah subhanahu wa ta'ala και αυτό δεν μπορεί να γίνει όπως είπαμε παρά μόνο με το να περιέχει αυτή η υπηρεσία έναν λατρευτικό τρόπο να γίνεται με έναν λατρευτικό τρόπο με έναν λατρευτικό χαρακτήρα συνεπώς κάποιος για να διαπράξει μαγεία εναντιώνεται στις αρχές του μονοθεϊσμού. Το να διαπράξει πολυθεϊσμό στέκεται σαν προϋπόθεση αναγκαστική. Είτε το καταλαβαίνει είτε όχι, είτε το συνειδητοποιεί είτε όχι. Να δούμε τώρα το πρώτο μας κεφάλαιο, το πρώτο μας κορανικό εδάφιο για αυτό το κεφάλαιο στο ο Τεουχίδ δεύτερο κεφάλαιο του Κορανίου στίχος 106 όπου Allah subhanahu wa ta'ala λέει και έμαθαν και γνώριζαν ότι όσοι προτίμησαν την μαγεία τότε δεν πρόκειται να έχουν μερίδιο στην ευτυχία της μέλουσα ζωής και έμαθαν λοιπόν ότι όσοι προτίμησαν την μαγεία δεν θα έχουν μερίδιο στην ευτυχία της μέλουσα ζωής Σωρά τελμπάκαρα Άγια 106 Αυτός λοιπόν που διαπράττει μάγια δεν έχει κανένα μερίδιο στην μέλουσα ζωή δηλαδή δεν πρόκειται να μπει στον παράδεισο και το εδάφιο αυτό συγκεκριμένα αυτή είναι η γενική αναφορά συγκεκριμένα το εδάφιο αυτό απευθύνεται στους Ιουδαίους και είναι ένα κομμάτι από το εδάφιο όχι ολόκληρο το οποίο περιγράφει την προτίμηση που έδειξαν ορισμένοι Ιουδαίοι για την μαγεία και προτίμησαν την μαγεία αντί να ακολουθήσουν τους αγγελιοφόρους του Αλλά και είχαν γνώση για αυτήν την προειδοποίηση ότι αυτό που ακολουθούν τα μάγια θα τους έκαναν να χάσουν την επόμενη ζωή, τον παράδεισο. Το γνώριζαν παρόλα αυτά επέλεξαν ορισμένοι από αυτούς τα μάγια. Ο Λόσπιχανε τα άλλα λέει μήπως δεν πρόσεξες, δεν είδες εκείνους που τους δόθηκε ένα μέρος του βιβλίου παρόλα αυτά πιστεύουν στο Τζιπτ και στον Ταγούτ δεν είδες λοιπόν εκείνους που τους δόθηκε ένα μέρος του βιβλίου και παρόλα αυτά πιστεύουν στο Τζιπτ και στο Ταγούτ τι σημαίνει Τζιπτ και τι σημαίνει Ταγούτ γενικά ως προς την γενική περιγραφή αναφέρονται ως είδωλα και ψεύτικες θεότητες. Ο συγγραφέα όμω εδώ μα παραθέτει και την συγκεκριμένη του σημασία πέρα από την γενική. Για παράδειγμα, ο Όμαρ Ραδιολάχου Ανχου αναφέρει ότι το Τζιπτ είναι η μαγεία και το Ταγούτ είναι ο Σατανά. Ο Τζάιμπερ Ραδιολάχου Ανχου αναφέρει ότι το Ταγούτ μπορεί να απευθυνθεί για του μάντι οι οποίοι δέχονται βοήθεια από τα δαιμόνια. Εν ολίγη, αυτό το εδάφιο ασκεί κριτική σε αυτούς που ενώ δέχτηκαν αποκάλυψη από τον Αλλό Σπιχανό Τα'άλα πιο πολύ αναφέρεται για τους Ιουδαίους ενώ δέχτηκαν αποκάλυψη από τον Αλλό συνεχίζουν να πιστεύουν και να πράττουν μάγια και από τον Αμπού Χουράιρα και εδώ περνάμε στο χαδίθ από τον Αμπου Χουρέιρα ραδιαλάχου Άνχου που διηγήθηκε και το χαντίθι είναι αυθεντικό από την συλλογή του Ιμήμ Μελμπουχάρη σε αρίθμιση 2766 ότι ο προφήτη Αλλαλάχου Αλέγιου μου είπε Απομακρυνθείτε από τα 7 καταστροφικά αμαρτήματα. Απομακρυνθείτε από τα 7 καταστροφικά αμαρτήματα. Και ποια είναι αυτά. Το Σιρκ πρώτο. Πολυθεϊσμός, ειδωλολατρία. Μαγεία. Μάγια, το δεύτερο. Νούμερο 3. Άδικη δολοφονία. Το να αφαιρεί την ζωή του συνανθρώπου, του συνανθρώπου σου παράνομα. Νούμερο 4. Τόκο. Το κισμό, τοκογλυφία. Νούμερο 5. Παράνομη κατανάλωση και διαχείριση τη περιουσία του ορφανού. Νούμερο 6. Να εγκαταλείπει το πεδίο τη μάχη. Και νούμερο 7 να κατηγορείς μια αθώα και αγνή γυναίκα για πορνεία και μοιχεία. Η μαγεία, τα μάγια, σε αυτό το χαντίθ, έρχονται μόλις α, στο νούμερο 2 μετά από το σιρκ και αυτό είναι πολύ σοβαρό ορισμένοι όλα έχουν τονίσει αυτήν την σειρά προτεραιότητα. Πώς, πώς τα μάγια έρχονται μετά το σιρκ. Το σιρκ είναι το χειρότερο αμάρτημα. Το χειρότερο έγκλημα που μπορεί να διαπράξει ο, ο, ο καθένας. Και αυτό το αμάρτημα είναι που το εξετάζουμε και όλα σε αυτή τη μελέτη του Κ.Π.Τ. Τεουχίντ. Και τα μάγια, η μαγεία, ακολουθούν ως σοβαρότερο αμάρτημα. Και αυτό διότι δεν απέχει από το σιρκ δεν απέχει από τον πολυθεισμό. Γιατί, όπως είπαμε, αυτός που ασχολείται με τα μάγια, με τον οποιοδήποτε τρόπο, στην ουσία είναι σαν να διαπράττει σιρκ. Στην ουσία είναι σαν να διαπράττει πολυθεισμό και δολοφονία. Έπειτα ακολουθεί <coughs> η άδικη δολοφονία και άδικη δολοφονία σημαίνει το να σκοτώνεις κάποιον άδικα χωρίς να έχει φταίξει το να αφαιρεί δηλαδή μια ζωή παράνομα έπειτα είναι ο τόκος και δυστυχώς σήμερα ο τόπος είναι γεμάτος από τόκο και το τοκογλυφία οποιαδήποτε μορφή τοκισμού απαγορεύεται στο Ισλάμ είτε να δίνεται είτε να εισπράτεται έπειτα ακολουθεί η άδικη η παράνομη διαχείριση και το ξόδεμα της περιουσίας του ορφανού και γενικά ό,τι έχει να κάνει με την παρανομία και την απάτη στο οικονομικό κομμάτι ή στο εμπόριο έπειτα ακολουθεί το αμάρτημα του στρατιώτη που από δειλία εγκαταλείπει το πεδίο της μάχης όχι για λόγους στρατηγικής που επιτρέπεται αλλά επειδή δεν θέλει απλά να πολεμήσει και να υποστηρίξει και τέλος το αμάρτημα της συκοφαντίας προς μία ενάρετη γυναίκα το να συκοφαντείς μία ενάρετη γυναίκα με την κατηγορία της πορνείας ή της μοιχείας όλα αυτά τα αμαρτήματα καθώς επίσης και πολλά περισσότερα τα έχουμε μελετήσει αναλυτικά στον κύκλο μαθημάτων με όνομα Αλκεβέιρ τα μεγάλα αμαρτήματα που μπορείτε να τα βρείτε και στην ηλεκτρονική μας βιβλιοθήκη Έπειτα έχουμε τα αχαντίθα αυτά που μιλούν για την ποινή που πρέπει να δεχθεί ο μάγος αυτός που διαπράττει μαγεία και διευκρινίζουμε σε μια Ισλαμική χώρα με Ισλαμικό νόμο έτσι ο Τζουντούμπ διηγείται ότι η τιμωρία του μάγου είναι η θανατική ποινή με το ξύφο. Και αυτό καταγράφεται το χαντίθ στην συλλογή του Ιμάμ Τερμιδί, αρίθμηση 1460, ο οποίο λέει ότι το χαντίθ αυτό έχει γίνει πράξη από ορισμένου Σαχάβα. Και από την συλλογή του Ιμάμ Μπουχάρη καταγράφεται το μήνυμα του Άμαρ Μπνελ Χατάμπ για την θανατική ποινή του ε, μάγου και της μάγισσας και στο Μωάτα του Ιμαμ τερμιδι αριθμηση 1460 ο οποιο λεει οτι το χαντιθ αυτο εχει γινει πραξη απο ορισμενου σαχαβα και απο την συλλογη του ιμαμ μπουχαρη καταγραφεται το μηνυμα του αμαρ μπνελ για την θανατικη ποινη του μαγου και της μαγισσας και στο μωατα του μελικ καταγράφεται ότι η Χαύσα παρέδωσε σε θανατική ποινή την υπηρέτριά τη η οποία τη έκανε μάγια. Και ο Ιμαν Αχμετ στο Μούσνετ συνοψίζει ότι η θανατική ποινή του μάγου και της μάγια σα υποστηρίζεται από αυτού του τρει: ο το Όμορ Χαύσα και του Τζουντούμπ. Τώρα παιδε. εδώ έχουμε αυτές τις πρακτικές των Σαχάμπα ω τιμωρία προ τον μάγο, που δείχνουν ξεκάθαρα ότι σε περίπτωση που κάποιο κάνει πράξη αυτό το έγκλημα, τότε η θανατική ποινή είναι η τιμωρία του. Για ποιο λόγο τώρα διαβάζουμε ή ο συγγραφέα έχει, μα έχει παραθέσει εδώ την τιμωρία για αυτήν την πρακτική, αυτό το κάνει ούτω ώστε να καταλάβουμε την σοβαρότητά τη ω μεγάλο αμάρτημα. Και εδώ مدد اليوم كدت كفال اليوم ما شاء الله مع زيمة سنبتكت التكسيس وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته